Είμαι πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου Νέων και Κηδεμών του Δημοτικού Σχολείου της Χαρακής και μέλος της ομάδας που απαρτίζεται από εκλεγμένους εκπροσώπους διοικητικών συμβουλίων, όσο και από μέλη απλά Συλλόγου Γονέων Διαφάνων Σχολείων της περιοχής. Το περασμένο διάστημα, με αφορμή τη δυσκολία να στελεχωθούν οι εφημερίες στην ιατρική κλινική του ΜΑΜΑ του Νοσοκομείου τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, πήραμε πρωτοβουλία ώστε να συντονιστούν οι σύλλογοι γονέων και οργανώσαμε κινητοποίηση που άσκησε πίεση και ανέδειξε το θέμα πανελλαδικά. Τότε είχαμε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συμβιβαστούμε με παλώματα και απαιτούμε την πλήρη στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής. Ως απάντηση, ο υφυπουργός Υγείας τότε, μέσα από τη Βουλή, ανέφερε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από στελέχωση της κλινικής και ότι στην περιοχή μας υπάρχουν αρκετοί παιδίατροι και δεν χρειάζονται άλλοι. Ενώ ο Υπουργός Υγείας, κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο, μετά από λίγο διάστημα, δεν δεσμεύτηκε για τίποτα το συγκεκριμένο όσον αφορά τη στελέχωση του νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό. Δυστυχώς, από τότε είχαμε το τραγικό περιστατικό με το χαμό του μικρού θωμά από τα Γρεβενά, που έπρεπε να διακομιστεί οδικός σχεδόν 300 χιλιόμετρα στο νοσοκομείο του Ρίου, με ασθενοφόρο που χάλασε εν τέλει στη διαδρομή και αλλαγή σε άλλο. Είχαμε επίσης τη διακομιδή από το Μαμάτσιο μετά τις περάστατες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί εδώ πέρα των παιδιών, όπως ανέφερε και προηγουμένως ο γιατρός, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και ένα που είχε μείνει εδώ πέρα. Ακόμη ακούσαμε ειδήσεις όπως την προσπάθεια αεροδιακομιδής ενός 13χρονου στην Κέρκυρα και ενός δίχρονου από τη Δράμα. Και όλα αυτά λόγω του δεν υπήρχαν εξειδικεύσεις κατά τόπους. Αυτά τα γεγονότα ήρθαν να μας υπενθυμίσουν ότι δεν μπορούμε να μένουμε θεατές στην υποστελέχωση των δομών υγείας της περιοχής. Ένα πρόβλημα διαχρονικό με τραγικά αποτελέσματα για τη ζωή όλων μας. Εδώ να θυμίσουμε ότι μόνο στο Μαμάτσιο κάθε χρόνο οι εξεταζόμενοι που περνάνε είναι 100.000, έτσι, και από αυτούς τα 10.000, οι 10.000 εξεταζόμενοι είναι παιδιά. Οι 10.000 περνάνε από την παιδιατρική. Αυτά είναι στοιχεία από το Μαμάτσιο νοσοκομείο μέσα. Το Μαμάτσιο επίσης στενάζει από τις ελλείψεις και από την υπερεξάντληση των γιατρών. Γιατροί οι οποίοι περάσαν μια πανδημία, όπου έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την αντιμετωπίσουν με όλες τις δυσκολίες που είχαν μέσα στο νοσοκομείο. Αυτή την περίοδο ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη διάλυση στην ουσία και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και με την εκμείωση πίεση του οικογενειακού μας εισοδήματος. Η έλλειψη ουσιαστικής κάλυψης του πληθυσμού από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας οδηγεί όλα τα περιστατικά στο νοσοκομείο. Αυτό μαζί με το γεγονός ότι οι γονείς δυσκολευόμαστε να καλύψουμε το κόστος για επίσκεψη σε ιδιώτη γιατρό, επιδεινώνει την κατάσταση, φορτώνοντας περισσότερο το νοσοκομείο που στενάζει από την έλλειψη προσωπικού. Η έξαρση των ιώσεων αυτή την περίοδο σε συνδυασμό με την κατάσταση στα νοσοκομεία και οι λήψεις φαρμάκων λόγω των εξαγωγών που βλέπουμε ότι γίνονται για μεγαλύτερα κέρδη των εταιριών έχει τρομάξει πολλούς γονείς και τους έχει οδηγήσει στο δίλημα να στείλει ή όχι το παιδί μου στο σχολείο. Μετά από 2 χρόνια πανδημία και με ψυχικές, κοινωνικές και μορφωτικές συνέπειες στα παιδιά, χωρίς καμία κρατική στήριξη, και για μια ακόμη φορά μπαίνει μπροστά η ατομική μας ευθύνη. Είναι αδιανόητο εν έτη 2023. Μια λογική έστω πιο έντονη αύξηση των ιώσεων να οδηγεί στην παράλυση του δημόσιου σύστημα υγείας, στην αδυναμία να καλυφθεί ο πληθυσμός με τα αναγκαία φάρμακα και να οδηγούμαστε για μια ακόμη φορά στο δίλημα να μην στείλουμε τα παιδιά στο σχολείο. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορούσαμε παρά να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα, το οποίο είναι μια κρατική στην ουσία των γιατρών των νοσοκομείων της περιοχής, να συνεχίσουμε και να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της κινητοποίησης στο νοσοκομείο την Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου, όπως ανέφερε και ο γιατρός πριν, στις 6 ώρα το απόγευμα. Καλούμε σήμερα από εδώ πέρα όλους τους συλλόγους γονέων, όλους τους γονείς να στηρίξουν κατά τόπους της κινητοποίησης στα νοσοκομεία της περιοχής για να στείλουμε ένα μήνυμα το ότι φτάνει ως εδώ. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε να μπαίνουμε σε κίνδυνο και να χάνονται οι ζωές των παιδιών μας. Δεν πρέπει να συνηθίζουμε ως μόνο μία είδηση το χαμό της ζωής ενός παιδιού. Διεκδικούμε δωρεάν δημόσια και σύγχρονη υγεία για όλους, πλήρη στελέχωση των παιδιατρικών κλινικών σε κάθε νοσοκομείο, στελέχωση των κέντρων υγείας με δωρεάν πρόσβαση για όλους, συντήρηση των ασθενοφόρων, ανανέωση του στόλου, πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, δημιουργία τριτοβάθμιου νοσοκομείου στην Δυτική Μακεδονία, δημόσιο και δωρεάν, στελεχωμένο με όλες τις εξειδικεύσεις γιατρών και κλινικών όπως ανέφερε και ο γιατρός προηγουμένως, με μεθ, παιδών, νεογνών κτλ.